Μα καλημέρα. Καλημέρα, ουρανοκατέβατε Γιάννη μας. Και σήμερα έχουμε ουρανοκατέβατες αποκαλύψεις. Όπα. Διότι, όπως να πετάς βόμβες δηλαδή. Βλέπετε λοιπόν τον Ντάνος, δεν τον βλέπετε καθόλου τυχαία. Μου έλειψε. Διότι ο Ντάνος, όπως θυμούνται και είχαμε πει και εμείς από εδώ, ήταν ο επικρατέστερος όταν το Reality Bachelor, το οποίο, μάλλον να τα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, το Reality Bachelor επιχειρεί να επαναφέρει ο Α στις τηλεοπτικές μας οθόνες το Σεπτέμβρη. Αυτό το reality χρησιμοποίησα το ρήμα επαναφέρει, γιατί ουσιαστικά ο Αντένα ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε ενδιαφερθεί να το φέρει στην ελληνική τηλεόραση και μάλιστα τότε, πριν από 2-3 χρόνια, είχε κάνει όχι απλά κρούση, όχι απλά πρόταση, δελεαστικότατη παρακαλώ με πάρα τοπική. Πολύ, έτσι, στον Ντάνο, στον αγαπημένο μας Γιώργο Αγγελόπουλο, προκειμένου να είναι αυτός ο μπάτσελορ, δηλαδή αυτός ο Εργένης, με τον οποίο θα βγαίνουν ραντεβού κάποια κορίτσια και ένα από αυτά θα καταφέρει να τον κατακτήσει. Ο Ντάνος λοιπόν τότε είχε πει ένα ηχηρό όχι. Δεν ήθελε να κατακτηθεί. Καθόλου, ήθελε να μείνει ελεύθερος και ωραίος. Μπορεί και να με χάνατε πάντως αν έλεγε ναι ο Ντάνος. Είδες. Αυτά είναι. Λοιπόν, το ακούσαμε και αυτό σήμερα που είναι Παρασκευή. Πόσο του μήνυμα για 5 Ιουνίου. Για λέγε για έχουμε λοιπόν και άλλες αποκαλύψεις. Με αποτέλεσμα λοιπόν αυτό το reality να αναβαγίσει και να μην βγει ποτέ στον αέρα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα στον Α, ο οποίος, όπως είπα, θέλει αυτό το πρόγραμμα να το ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Ποιος είναι αυτός λοιπόν ο μπάτσελορ, ο οποίος θα μπορούσε να είναι αυτός ο περιστήτητος Εργένης? Θέλω μαντεψιές, θα σας δώσω μερικά στοιχεία λέγοντάς σας ότι είναι συνταγή Ντάνου, δηλαδή είναι ωραίος. Συνταγή Ντάνου δεν υπάρχει, ο Ντάνος είναι ένας, αν με ρωτάς εμένα. Θα σου πω μερικά στοιχεία που γραμμή, έχει ένα προφίλ που ταιριάζει. Τι εννοώ, είναι ωραίος. Ναι. Τον έχουμε γνωρίσει μέσα από την τηλεόραση και έχει παίξει και σε σίριαλ. Δεν λέω τίποτα άλλο, θέλω μαντεψιές. Είναι ηθοποιός. Και είναι και ελεύθερος, έτσι. Ναι, αυτό είναι. Δεν έχει κάποια σχέση. Είναι απαραίτητη συνθήκη. Ναι. Μήπως είναι ο Κώστας Σόμερ. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Μα έχεις μία μούρλα με τον Χριστόφορο δεν Παπακαλιάτη. Όποτε μου πούνε κάποιον ωραίο Έλληνα, αυτόν σκέφτομαι. Δεν έχει φάει τα φρούτα σου σήμερα, γι' αυτό. Για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη θα έλεγε, ξέρω εγώ, έχει γράψει σίριαλ. Δεν είναι ότι. Είπε είναι ωραίος, έχει παίξει σίριαλ. Σε ποια σίριαλ έχει παίξει, βοήθα λίγο. Έχουν παίξει ο κόσμος και δουλειά σε σίριαλ. Λοιπόν, έχει παίξει σε σίριαλ Καθημερινό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Γιατί εντάξει, τώρα μας βοήθησες πολύ. Από το 1990 είναι μέχρι σήμερα. Ο Ανδρέας Γεωργίου. Ο Ανδρέας Γεωργίου θα ήταν μπάτσελο. Το βρήκα. Δεν είναι μπάτσελο ο Ανδρέας Γεωργίου. Είναι μπάτσελο. Αλλά... Γιάννη, επειδή θα ακουστούν πάρα πολλά πράγματα τα οποία. Πες εσύ αυτό, γιατί εκνευρίζεσαι. Έχω κι εγώ ένα. Πες Κατερίνα μου. Αντιδράζω με τον ίδιο τρόπο. Τον αυτό που χτύπησε αυτό που και Μιχαήλ, ο Στέφανος Μιχαήλ. Είναι ο Στέφανος Μιχαήλ αυτός. Γιάννη μου, πες το αγόρι. Πάμε να το πάρει το ποτάμι, γιατί δεν το πάρει, γιατί δεν το βρείτε. Λοιπόν, αυτός που έχει δεχτεί την πρώτη πρόταση και για να χρησιμοποιήσω και την γλώσσα των reality, έχει τις περισσότερες ψήφους εμπιστοσύνης, είναι ο Ανδρέας Παπάς. Ο Αλέξης Παπάς. Μπερδέψατε. Λέγατε Ανδρέας Γεωργίου και μπερδέψατε. Είναι ο Αλέξης Παπάς, ο οποίος λοιπόν όταν έλεγα για καθημερινή σειρά, είναι αυτός που παίζει αυτή τη στιγμή στις 8 λέξεις και μένει να δούμε λοιπόν, γιατί αυτό είναι πολύ είναι μεγάλο. Είναι το παιδί κύμα. Αυτός δεν είναι ο Αλέξης Παπάς. Είναι καταρχήν, είναι μοντέλο, τον έχουμε γνωρίσει και μέσα το από κύμα. Την... Είναι ο άνθρωπος που στην συνέντευξη που είχαμε φιλοξενήσει εδώ, που είχε κάνει Φωτεινή μας, είχε πει ότι... Καλά, θα πάρει ήταν... πολύ ώρα να καταλάβω, όχι, οπότε καλύτερα να μην το... Άκου. Ήταν αυτός που μας είπε ότι, αν δεν ήταν άνθρωπος θα ήταν κύμα. Που είχε πάει στην Αμερική για να όλα συναντήσει μια κοπέλα, αλλά αυτή η κοπέλα δεν ήταν εκεί. Για πες, Γιάννη. Όλα αυτά που λέτε ισχύουν. Βεβαίως είναι μοντέλο, τον έχουμε δει σε εκπομπή, τον βλέπουμε τώρα στις 8 λέξεις. Που ήταν στο ίδιο πρακτορείο με τη Ζιζέλ. Είδες, μα πόση γνώση πια συγκεντρωμένη σε αυτό το υπέροχο μυαλουδάκι. Το κεφαλάκι. Αφήστε με όμως να πω ναι. Την πληροφορία που είναι η εξής, ότι βεβαίως υπάρχει οι 8 λέξεις στις οποίες ο Αλέξης δεν έχει τελειώσει ο ρόλος του και συνεχίζει και μένει να δούμε τι γίνεται με αυτό. Είναι ένα μεγάλο αγκάθι, ένα μεγάλο εμπόδιο, θα ξεπεραστεί ή θα πρέπει να ζητήσουμε άλλο μπάτσελορ. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Γιάννη, αυτός ο μπάτσελορ υποτίθεται ότι είναι ευκατάστατος. Αυτό είναι το κόνσεπτ της εκπομπής, ότι είναι ένας ευκατάστατος κύριος όμορφος και είναι 20 κοπέλες, δεν ξέρω πόσες, και θέλουν να τον παντρευτούν. Μα τι να τα κάνεις τα λεφτά όταν τον έχεις.
αυτόν. Να είναι πολύ ωραίος. Είναι, όχι, δεν το ήξερα αυτό. Πρέπει να είναι ευκατάστατο. Ναι. Το κόνσεπτ αυτό λέει τώρα. Δεν έχω δει την προλογική του δήλωση. Θα τον κάνουν να είναι, εάν τον θέλουν τον άνθρωπο. Με το καλό λοιπόν, ό,τι αποφασιστεί. Γιάννη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σου μέρα και πάμε, κυρίες και κύριοι, ευθύς αμέσως.